Buongiorno. Και επειδή la pratica batte la grammatica, θα επιστρέψω σε ένα παλιό θέμα, la forma riflessiva, η μέση φωνή, η αυτοπάθεια, η λιλοπάθεια, και θα κάνουμε κάποιες ασκήσεις. Δεν είναι μόνο οι ασκήσεις έτσι στενά και περιορισμένα. Υπάρχει λεξιλόγιο, υπάρχουν νέα ρήματα. Θυμηθείτε, μύτηση, τσίδηση, μύτηση, τσίδηση. Μπαίνουν αυτές οι αντωνυμίες μπροστά, που εγώ τις λέω έτσι για να διασκεδάζω τα αξεσουάρ, μύτηση, τσίδηση, μπροστά στο ρήμα το ενεργητικό και μας φτιάχνει την αυτοπάθεια και την αλληλοπάθεια. Παραδείγματος χάρη, λάβω la macchina, λάβω i piatti, έτσι, αλλά μη λάβω, μη preparo. Preparo un esame, preparo la colazione per gli ospiti, αλλά mi preparo per uscire, ετοιμάζομαι για να βγω. Για να δούμε λοιπόν, οι δύο πρώτες ασκήσεις είναι πάρα πολύ εύκολες, θα βάλετε απλά τα αξεσουάρ, μύτηση, τσιβισί. Εννοείται ότι το πρόσωπο του προνόμε πρέπει να συμπίπτει με το πρόσωπο του ρήματος. Όχι μη άμανο, με αγαπούν, αλλά σι άμανο, αγαπιούνται. Έτσι. Όχι ci aiutate, μας βοηθάτε, εσείς εμάς, αλλά vi aiutate, studiate insieme e vi aiutate. Διαβάζετε μαζί για το σχολείο, για το πανεπιστήμιο, e vi aiutate και βοηθιώσαστε. Each other, που λέμε στα αγγλικά. Πάμε λοιπόν. Pietro si alza sempre prima di me. O Pietro σηκώνεται πάντα πριν από μένα. Io mi alzo dopo di lui. Perché ti vesti sempre di nero? Γιατί ντύνεσαι πάντα στα μαύρα? Mi vesto di nero, si veste di bianco. Vestirsi. Michele e Milena si conoscono da 2 anni. Αυτά τα δύο παιδιά γνωρίζονται εδώ και 2 χρόνια. Si conoscono da 2 anni. Quando vi sposate, ragazzi? Πότε θα παντρευτείτε, παιδιά? Quando vi sposate, ragazzi? Carolina si guarda troppo allo specchio. Η Carolina κοιτάζεται πάρα πολύ στον καθρέφτη. Παρακοιτάζεται, που λέμε στον καθρέφτη. Si guarda troppo allo specchio. Diego non si fa mai la barba.
Ο Diego δεν ξυρίζεται ποτέ. Το ρήμα είναι farsi la barba. Ξέρουμε ότι τα προνόμοι, το si δηλαδή, κολλάει στο τέλος και όλα τα άλλα προνόμοι του απαρεμφάτου, όταν έχουμε απαρέμφατο, οπότε Diego non si fa mai la barba. Αλλά το ρήμα είναι farsi la barba. Farsi una bella doccia. Έτσι. Ο Diego δεν ξυρίζεται ποτέ. Sono anni che non si parlano. Είναι χρόνια που δεν μιλούνται. Έτσι, δηλαδή, non si parlano da anni. Εδώ και χρόνια. Guarda quei due come si mangiano con gli occhi. Το τελευταίο έχει και λίγο ερωτισμό. Κοίτα και οι δύο πώς si mangiano con gli occhi. Τρώγονται με τα μάτια. Να φαγωθούν, κοιτάζονται. Δεν είναι μόνο για να επιτεθεί ο ένας τον άλλον, είναι και γιατί επιθυμεί ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, come ti chiami? Πώς ονομάζεσαι? Mi chiamo Tina. Come vi chiamate, ragazzi? Io sono Giorgio, lei è Luisa. Si accomodi, signora, si accomodi. Έχουμε πει το ρήμα accomodarsi, που έχει μέσα το comodo, το άνετος, το χρησιμοποιούμε με την έννοια καθίστε, αναπαυτείτε, περάστε και καθίστε κάπου ή ακόμη και φύγετε, τελείωσε η εργασία μας ή η δοκιμασία μας. Si accomodi, signora, λοιπόν, περάστε κυρία ή καθίστε κυρία, παρακαλώ. Ragazzi, vi sentite di uscire stasera? Non mi sento di uscire, λέμε. Δεν ακούγομαι, δεν ακούω τις δυνάμεις μου, δεν έχω διάθεση δηλαδή. Non ho voglia di uscire stasera. Ragazzi, vi sentite di uscire stasera? Avete voglia di uscire stasera? Non ci riposiamo mai abbastanza. Δεν ξεκουραζόμαστε ποτέ αρκετά. Da domani mi metto a studiare sul serio. Έχουμε πει «mi metto», «mettersi», είναι «και βάζω τον εαυτό μου», δηλαδή «πού τοποθετούμε», «πού κάθομαι». Σε μια παρέα, σε ένα τραπέζι, λέω «io mi metto qui vicino a te», «va bene», «εγώ θα καθίσω εδώ δίπλα σου», «εντάξει», «perché non ti metti vicino a me», «γιατί δεν κάθισε κοντά μου». Και υπάρχει και το «mi metto il vestito nuovo», με την έννοια «θα βάλω πάνω μου», άρα «θα φορέσω το καινούριο φόρεμα», και ο κουστούμι για άντρα. Και έχουμε και αυτό το «mimetto», «mimetto a studiare sul serio», «στρώνομαι», «ξεκινάω να μελετώ στα σοβαρά». «Mimetto a fare dieta», «θα βαλθώ», «θα ξεκινήσω», «θα αρχίσω να κάνω δίαιτα». Quelle due, εκείνες οι δύο, quando si mettono a parlare, έτσι και πιάσουν την κουβέντα, vanno avanti per delle ore. È una persona che si accontenta di poco. Accontentare κάποιον σημαίνει τον κάνω contento, άρα τον ευχαριστώ, του κάνω την καρδιά, έτσι. Per esempio, noi vogliamo andare a teatro. Luisa vuole andare al cinema. Per questa volta accontentiamola. Για αυτή τη φορά ας την ευχαριστήσουμε. Ας της κάνουμε την καρδιά. Andiamo tutti al cinema. Υπάρχει όμως και αυτό το accontentarsi που θα πει δηλώνω contento, ευχαριστούμε, αρκούμε. Επομένως, è una persona che si accontenta di poco, είναι ένα άτομο ολιγαρχές που αρκείται, ευχαριστείται με λίγα, του φτάνουν λίγα. Salvatore ti stai divertendo ό,τι annoi, διασκεδάζεις, divertirsi, διασκεδάζω εγώ ίδιος, και annoiarsi, βαριέμαι, πλήττω. Έτσι. Alla festa di Sandra non mi sono divertita per niente, λέω εγώ, non mi sono divertita per niente, δεν διασκέδασα καθόλου, mi sono annoiata a morte, έπληξα θανάσιμα, θανατά, mi sono annoiata a morte. Και τελευταίο από αυτό το είδος ασκήσεων που βάζουμε μόνο το προνόμε, perché vi dimenticate sempre del mio compleanno,
γιατί ξεχνάτε πάντα τα γενέθλιά μου. Αν το πω σε ένα, στο σύζυγο Φιλιππίν, που η σύζυγη είναι αφηρημένη συνήθως ή κάνουν ότι δεν θυμούνται, «Perché ti dimentichi sempre del mio compleanno?» Έτσι, «Io mi dimentico sempre del compleanno della mamma». Και εδώ είμαστε σε ρήματα που πρέπει να μπουν απλά στον ενεστώτα. Noi ci troviamo bene in questa città. Trovarsi, εκτός του βρίσκομαι, dove si trova la scuola di Paolo, είναι και mi trovo bene, mi trovo male. Αν περνάω καλά κάπου, mi trovo bene con i nuovi colleghi d'ufficio, sono andata a passare le vacanze a Creta, e mi sono trovata benissimo. Επομένως, noi ci troviamo bene in questa città. Εμείς περνάμε καλά σε αυτή την πόλη. Con te mi trovo bene, με σένα περνώ καλά. Silvestro si iscrive al primo anno di medicina. Iscrivere, κάνω εγγραφή, εγγράφω κάποιον, ενώ iscriversi, εγγράφω εγώ ίδιος. Ho una memoria d'elefante, πως λέμε είμαι Καμίλα εγώ, η Καμίλα βέβαια θυμάται και τη Σάρεστα και περιμένει να ανταποδώσει, αλλά ho una memoria d'elefante, έχω μνήμη ελέφαντα, mi ricordo di tutto, τα θυμάμαι όλα. Scusi, questo autobus si ferma al Colosseo, με συγχωρείτε, αυτό το λεωφορείο σταματάει στο Colosseo, πολλές φορές βλέπουμε να απλοποιείται αλφαγιώτα η μέση φωνή και να πούμε «Dove ferma questo autobus?» «Questo autobus ferma al Colosseo?» αλλά πάντα με την έννοια του «si ferma», σταματάει το ίδιο, δεν σταματάει την κίνηση κάποιου άλλου. «Ida e Teo si preparano per la festa» ετοιμάζονται για τη γιορτή, για το πάρτι. Silvio, perché non ti cerchi un appartamento in centro? Γιατί δεν ψάχνεις ένα διαμέρισμα στο κέντρο? Γιατί το βλέπουμε στη μέση φωνή. Το έχω πει στη θεωρία της forma riflessiva ή στις ασκήσεις, σε άλλες ασκήσεις, ότι ψάχνω κάτι για μένα, για πάρτι μου, που θα με εξυπηρετήσει, που θα είναι όλο δικό μου. Με αυτή τη λογική λέω, mi cerco un appartamento, mi trovo una macchina di seconda mano, mi compro un piccolo appartamento vicino all'ufficio, έτσι, μου αγοράζω, σαν να λέω, μου ψάχνω, μου βρίσκω. Di che cosa si occupa, signore? Με τι ασχολείστε, κύριε? Occuparsi di, si occupa di politica, si occupa di compravendita di immobili, ασχολείται με αγοραπολισία κινήτων. Non mi occupo della vita privata degli altri, δεν ασχολούμαι με την ιδιωτική ζωή των άλλων. Veronica, perché non ti interessi di politica? Γιατί δεν ενδιαφέρεσαι για πολιτική. Μπορώ να πω «La politica non mi interessa», η πολιτική δεν με ενδιαφέρει, ενεργητικό το ρήμα, δεν ενδιαφέρει σε μένα, εμένα, αλλά «non mi interesso di politica». Και εδώ έχουμε ρήματα στο passato prossimo.
πάντα ρήματα στη φόρμα ριφλεσίβα. Τι συμβαίνει στο passato πρόσημο και σε όλους τους χρόνους και εγκλήσεις, τους σύνθετους χρόνους και εγκλήσεις. Μήτηση, τσιβησή, οπωσδήποτε τα αξεσουάρ μπροστά, το ρήμα πάντα και μόνο με το έσερε. Η μέση φωνή θέλει βοηθητικό μόνο το έσερε. Και συμφωνία, βεβαίως, βεβαίως, με το υποκείμενο. Da quando è partita, si è dimenticata di noi. Από τότε που αναχώρησε, μας ξέχασε. Mi sono cambiata e sono uscita di nuovo. Άλλαξα, εννοείται ρούχα, έτσι, και βγήκα ξανά. Έχουμε το cambiare, αλλάζω κάτι με το avere, ho cambiato casa, ho cambiato lavoro, ho cambiato colore ai capelli, ho cambiato idee. Υπάρχει με το essere ενεργητικό πάντα, sono cambiata, ότι άλλαξα, είμαι αλλαγμένη, αλλά εδώ είναι cambiarsi, δηλαδή αλλάζω ρούχα. Allo zoo οι bambini si sono divertiti un sacco. Στο ζωολογικό κήπο τα μικρά διασκέδασαν ένα σωρό, πολύ, πάρα πολύ. Lulu si è decisa a cambiar vita. Αποφάσισε να αλλάξει ζωή. Έχουμε το decidere, ενεργητικό, ο deciso di, αποφάσισα κάτι, και εδώ decidersi, τι μας προσθέτει μέση φωνή. Παίρνω μια απόφαση πιο σοβαρή, είναι πιο θερμή η έννοια, έτσι. Κατόπιν ουρημού σκέψεως, επομένως, mi sono decisa a sposare Nicola. Mario e Teresa si sono fidanzati un mese fa,
αρεμονιάστηκαν πριν ένα μήνα. Η Ρένε non si è accorta che un uomo la seguiva. Αυτό το ρήμα accorgersi είναι αντιλαμβάνομαι, παίρνω είδηση. Η Ειρήνη δεν αντελήφθη, δεν πήρε είδηση. Mi sono accorto, ti sei accorto, si è accorta. Δεν πήρε είδηση ότι ένας άντρας την ακολουθούσε. Una mia conoscente si è suicidata per amore. Mia gnosti mou, conoscente, gnostos, δηλαδή γνώριμος, è un conoscente, non è un amico, λέμε. Αυτοκτόνησε από έρωτα, έτσι, suicidarsi, και μάλιστα είναι μια una forma πλεονάστικα, γιατί έχουμε και το sui, αυτόν, αυτοκτονό, και μάλιστα και στη μέση φωνή από πάνω. Il popolo si è ribellato al tiranno. Ο λαός ribellarsi, επαναστατώ, έτσι, il ribellione, η εξέγερση, δεν είναι ακριβώς rivoluzione, επανάσταση, είναι κάτι πιο απότομο και δυνατό, ribellione, η εξέγερση. Εξεγέρθηκε στον τύρανο, εναντίον του τυράννου. Mi sono permesso di portarle dei fiori, signorina. Έχουμε το permettere, επιτρέπω permettere a qualcuno di fare qualcosa, επιτρέπω σε κάποιον να κάνει κάτι, και έχουμε και το permettersi, επιτρέπω στον εαυτό μου. Θα το μεταφράζαμε, λαμβάνω το θάρρος. Έτσι, αν κάποιος είναι αδιάκριτος ή ενοχλητικός, του λέω «come ti permetti di parlarmi così», «come si permette di farmi questa domanda indiscreta», πώς λαμβάνετε το θάρρος να μου κάνετε αυτή την αδιάκριτη ερώτηση. Και το έχουμε και στο passato prossimo, είναι πάρα πολύ ωραίο, «mi sono permesso di portarle dei fiori, signorina», «έλαβα το θάρρος να σας φέρω λουλούδια της ποινής». Και λίγος μέλλοντας, πάντα στη μέση φωνή. Noi ci compreremo una casa vicino al mare. Εμείς θα αγοράσουμε ένα σπίτι κοντά στη θάλασσα. Στη μέση φωνή είναι αυτό που έλεγα, η έμφαση για να δείξουμε ότι θα είναι όλο δικό μας για τις διακοπές, να ευχαριστηθούμε και να απολαύσουμε το καλοκαίρι. Άννα, a che ώρα πάμε domani, τι ώρα θα ειδωθούμε αύριο. Και το γνωστό, ci vediamo, τα λέμε, έτσι. Στη θέση του arrivederci είναι πιο φιλικό, ή ci sentiamo, ακριβώς τα λέμε. Ή ci sentiamo per telefono, θα τα πούμε τηλεφωνικώς. I turisti senza una guida si perderanno. Οι τουρίστες χωρίς οδηγό, una guida turistica, μπορεί να είναι και βιβλίο, θα χαθούν. Ernesto non si dimenticherà mai più di quell'avventura. Δεν θα ξεχάσει ποτέ πια εκείνη την περιπέτεια. Dimenticherà, non si dimenticherà, βεβαίως με άκα τα ρήματα σε κάρε και γκάρε. Dopo l'allenamento, i giocatori si berranno un bel bicchierone di birra.
μετά την προπόνηση, l'allenamento, οι παίχτες συμπεράνω, έτσι, θα πιούν, να δροσιστούν, να ευχαριστηθούν, έτσι, μια ωραία ποτηράρα μπίρα, un bicchierone di birra, un bicchiere grande. Dopo il matrimonio, Concetta si dedicherà completamente alla famiglia. Μετά το γάμο η Concetta dedicare, αφιερώνω κάτι, dedicarsi, αφιερώνω με εγώ ο ίδιος. Dedicarsi alla famiglia, dedicarsi alla carriera, dedicarsi ai figli. Dopo quello che è successo, lui non si farà più vedere di certo. Μετά από αυτά που συνέβησαν, αυτός δεν θα φανεί, δεν θα εμφανιστεί πια, βεβαίως. Δεν θα ξαναεμφανιστεί πια, έτσι. Mi faccio vedere, έτσι, θα δώσω σημεία ζωής. Πολύ συχνά το ακούμε στην προστακτική, fatti vedere, fatti vedere. Δηλαδή, να σε βλέπουμε, μη χαθείς, fatti vedere. Doppia T, fatti sentire, να σ' ακούμε ή να περνάς ή κάνουμε σκανά τηλέφωνο, τηλεφώνημα. Ragazzi, dopo lo spettacolo ci mangeremo, θα μπορούσε να είναι και vi mangerete, θα φάμε, να φάνε και οι γονείς, να μην τρώνε μόνο τα παιδιά και οι γονείς κοιτάζουν, να τρώει το παιδί και στο γονέα να μην δίνει. Λοιπόν, ci mangeremo una bella pizza. Θα φάμε μια ωραία πίτσα, με την έννοια ωραία μεγάλη, αλλά σαν γεύση la pizza è buona. Πολύ εξερσιτάζιονε πάνω στη φόρμα ριφλεσίβα, δεν νομίζω να έχετε παράπονο, πρέπει να έχουμε κάνει περί τα 4 βίντεο. Σας θυμίζω, dopo 10 ore di lavoro torno a casa, mi mangio una bella spaghettata, έτσι, mi bevo una birra fresca, δηλαδή φρέντα, έλεγα παλιά, τώρα κόψαμε το κάπνισμα, mi fumo una delle mie Marlboro, mi guardo un film alla televisione, και αυτό το κόψαμε, mi leggo un bel libro interessante, un libro interessante, και θα διαβάσω για μένα, να ευχαριστηθώ, mi leggo un bel libro interessante. Allora, bella gente, vi saluto, se vi è piaciuto il video, metteteci un like, iscrivetevi al nostro canale che βοηθήστε να γίνουμε ακόμα πιο πολύ αυτή η μεγάλη ωραία παρέα. Arrivederci!